Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλησπερίζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. 2.331 κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ στη χώρα. 347 συμπολίτες μας βρίσκονται διασωληνωμένοι στη ΣΜΕΘ, ενώ άλλοι 21 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο από την νόσο. Για τη Δυτική Μακεδονία τώρα 32 κρούσματα ανακοινώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 28 στην Καστοριά, 4 στη Φλόρινα και 4 στα Γραβενά. Τώρα, πλήρη ελευθερία στους εμβολιασμένους παρέχεται στην εστίαση. Τέλος στα τοπικά lockdown, σύμφωνα και με τις σημερινές ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας Θανάση Πλεύρη. Ας δούμε ένα σχετικό βίντεο. Συνεπώς, στα πλαίσια της προστασίας όλων και των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων, θα υπάρχει πλήρης ελευθερία στην κατεύθυνση των χώρων όπου βρίσκονται μόνο εμβολιασμένοι. Ξεκινάμε ήδη από τώρα αναφορικώς με την εστίαση. Στην εστίαση όπου έχουμε πλήρως εμβολιασμένους άτομα, δηλαδή στους αμυγούς χώρους για εμβολιασμένους, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Θα μπορεί να υπάρχει κανονικά η διασκέδαση και η εστίαση. Θα τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας ως προς την αντισηψία, ενώ για το προσωπικό το οποίο εργάζεται θα υπάρχουν όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται, δηλαδή και η χρήση μάσκας και η ατομική προστασία. Στους χώρους λοιπόν διασκέδασης υπάρχει πλέον πλήρης ελευθερία σε όσους είναι εμβολιασμένοι και οι χώροι είναι αμυγώς εμβολιασμένοι, κλειστοί χώροι. Αντιστοίχως στους ανοιχτούς χώρους, όσοι επιλέξουν να είναι μόνο για εμβολιασμένους, θα ισχύουν τα αυτά μέτρα, δηλαδή θα έχουμε πλήρη λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρό το πλαίσιο σε όσα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν άτομα εντός αυτών των χώρων, τα οποία είτε δεν είναι εμβολιασμένα είτε δεν έχουν επιστοποιητικό νόσησης. Για τους άλλους χώρους που είναι μεικτούς στη διασκέδαση, ισχύουν οι περιορισμοί όσοι έχουν, διότι σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε τους εμβολιασμένους, αλλά να προστατεύσουμε και τους ανεμβολίαστους, οι οποίοι κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Άρα, οι περιορισμοί στους μεικτούς χώρους ισχύουν όσοι έχουν. Όλοι οι άλλοι χώροι που είναι μόνο για εμβολιασμένους, στην παρούσα φάση θα έχουν τους περιορισμούς της χρήσης μάσκας και των μετρικών στοιχείων όπως εκάστοτε έχουν ανακοινωθεί, καθώς όλα αυτά θα επαναξιολογηθούν στην απλοποίηση και ομαδοποίηση των μέτρων. Μάλιστα. Τώρα να καλησπέρισουμε στο στούντιο το συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα. Αισθάνεσαι πιο ελεύθερο σήμερα, ξαφνικά? Μπα, περισσότερο θα περίμενα. Τέλος πάντων. Πόσο περισσότερο, θα τα άνοιξαν όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, ναι, μιλάμε για τέλος στα lockdown, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Δεν θα υπάρχουν τέτοια ζητήματα πλέον, ούτε στις κόκκινες περιοχές, οι οποίες θα επισημαίνονται απλώς για να υπάρχει μια εγρήγορση στον πληθυσμό και στους φορείς. Όπου οι νομοί τέλος πάντων θα είναι κόκκινοι και θα επανεξετάζονται τα στοιχεία ανά 15 ημέρες ή όποτε αυτό κριθεί. Υπάρχει κέρδος, αν θες, για τα καταστήματα εστίασης, το λέγαμε και χθες, που πλέον οι εμβολιασμένοι που θα εισέρχονται μέσα θα μπορούν να διασκεδάζουν και ως όρθιοι θαμώνες. Θα το δούμε, θα περιμένουμε είναι, πέρα και είναι ένα... κάτι από και το Σάββατο αυτό. Του Βουτηρή, ναι. Και δεν θα υπάρχει πλέον ο περιορισμός κυκλοφορίας στις κόκκινες περιοχές, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει lockdown, όταν με αυτό το τύπου lockdown έχουμε ζήσει και πολύ χειρότερες καταστάσεις εμείς, σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα σε περιορισμό. Η μόνη μας διαφορά είναι εμβολιασμένοι με ανεμβολιαστούς ή μεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ή δε rapid συνεχώς για να εισέρχονται σε χώρους και μάλιστα σε συγκεκριμένους. Ναι. Η μάσκα μένει, για να μας θυμίσει ότι περάσαμε σε κλειστούς χώρους μια πανδημία. Εντάξει, προφανώς το εμβόλιο έχει δημιουργήσει κάποιες συνθήκες για την ελευθερία μας, να το πω έτσι. Άλλωστε έτσι ήταν και το σχέδιο, ελευθερία. Μπορεί να αργήσαμε, μπορεί κάποιοι να ακόμα προβληματίζονται για το αν πρέπει να ανοίξει η κοινωνία κανονικά. Αλλά τι εννοείς να ανοίξει, αυτό μπορείς να με βοηθήσει αυτό. Γιατί δεν υπάρχουν περιορισμοί. Μπορούμε σε μια αίθουσα να είμαστε το 100% της αίθουσας, μπορούμε μέσα να βάλουμε 7 ανθρώπους, 8, 10. Μπορούμε. Να συγχωρείτε αυτό. Ζούμε σε μια κανονικότητα. Μπορούμε σε ένα λεωφορείο να είμαστε το 100% πληρότητα. Συγγνώμη, σε ένα λεωφορείο αστικών γραμμών, ξέρω εγώ. Περαστικών.
Νομίζω πως και αυτό σταδιακά θα έρθει. Ναι, ακόμα δεν έχουμε ελευθερία. Δεν υπάρχει καμιά κανένας ουσιαστικός περιορισμός. Και δεν έχουμε ελευθερία γιατί κάποιοι επιμένουν να κρατάνε μανιάτικο ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούν γιατί έτσι. Επειδή έχουν άποψη. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχουμε ανθρώπους στη ΜΕΘ ακόμα, δεν έχουμε νοσοκομεία που αυτό πιέζονται. Αυτό δεν θα αλλάξει προφανώς. Πώς? Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει. Γιατί η δεν κανονικότητα μπορεί. Έρχεται όμως. Μπορεί μια χαρά να αλλάξει. Ναι, η κανονικότητα σταδιακά έρχεται. Ή τουλάχιστον σε κάποια πράγματα που πραγματικά το είχαμε σχολιάσει και τα θεωρούσαμε κι εμείς ανεδαφικά, δηλαδή να είμαι στα μπουζούκια, αλλά να μην μπορώ να είμαι όρθια ή να χορέψω. Δεν καταλαβαίνω καμιά διαφορά. Ναι, προφανώς αυτό λέμε τώρα αυτή τη στιγμή. Θα υπάρξει κάτι διαφορετικό να το δούμε πώς θα λειτουργήσει και πόσο έτσι. Και από το Σάββατο. Και είπε ο κύριος Πλεύρης ότι ανά 15 μέρες θα τα επαναεξετάζουμε. Αυτά θα βλέπουμε τι κτλ. Θα προστίθενται, θα αφαιρούνται πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό που ουσιαστικά φωτίστηκε σήμερα ήταν το κομμάτι της εστίασης. Mm-hmm. Και θα ήθελα αν είμαστε έτοιμοι να καλησπερίσουμε και τον πρόεδρο του Σωματείου Καφεστιατόρων και Ιδιοκτητών Μπαρ. Τον κύριο Αλέκο Βουτηρή, αν τον έχουμε κοντά μας, για να μας πει ο ίδιος πώς βλέπει αυτή την αλλαγή. Έχουμε τον κύριο Βουτηρή κοντά μας. Να δούμε τους χάρτες. Δείξε τους χάρτες, Χρήστο. Άμα έχουμε τους χάρτες, γιατί κάτι συμβαίνει με τη σύνδεση. Προφανώς. Γιατί είναι επικαιροποιημένοι οι χάρτες που υπάρχουν. Όχι, τον κύριο Πλεύρη, τους χάρτες. Θα τους δείξουμε. Να δούμε και τι ποσοστά και τι διαφορές υπάρχουν. Βλέπετε εδώ, άρχισε να κοκκινίζει ακόμα περισσότερο η γειτονιά μας, αλλά η Δυτική Μακεδονία παραμένει με έναν μόνο κόκκινο νόμο και αυτός είναι ο νομός της Καστοριάς. Και βλέπω κίτρινο ακόμα στα γρεβενά, έτσι, τα γρεβενά δεν είναι γη. Τα γρεβενά. Να δούμε, Χρήστο, έχουμε τα στοιχεία αναπεριφερειακή ενότητα. Εδώ είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης με 52,33% ολοκληρωμένο εμβολιασμό και δείκτη θετικότητας 0,46, σταθερή εβδομαδιαία τάση. Πάμε παρακάτω. Καλός είναι ο δείκτης θετικότητας. Φυσικά είναι πολύ καλός. Πολύ καλύτερος και καλύτερος. Χθες είχαμε 58, σήμερα έχουμε 32. Εδώ ακόμα περισσότερη αισιοδοξία. Το θυμάμαι σχεδόν ακριβώς. Ήταν 1,77 την προηγούμενη εβδομάδα. 0,75 είναι στην Καστοριά πλέον, με πτωτική. Ήταν 1,77, είπες. Ναι. Τώρα είναι 0,75. Ο δείκτης θετικότητας. Ναι. Τώρα είναι πτωτική η τάση, η εβδομαδιαία, ακόμα και αυτό μια θετικό. Τα αρνητικά βεβαίως είναι αυτά που σχολιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η διαφορά μεταξύ πρώτης δόσης και ολοκληρωμένου εμβολιασμού, που δεν δείχνει τάση προθυμίας για να αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Δεν είναι καλά τα ποσοστά αυτά, να μην γελιόμαστε. Εδώ έχουμε τώρα τα αγρεβενά με πτωτική τάση και μόλις 0,19%. Στην θετικότητα, ίσως ο καλύτερος νομός, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω πως ναι, σε εμάς, ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Και Φλόρινα. Φαντάζομαι για τους καλύτερους στη χώρα. 0,24% και μια σταθερή κατάσταση στην εβδομαδιαία τάση, με τον εμβολιασμό να μην ξεπερνάει όμως το 50%. Είμαστε σε μια κατάσταση που, από ό,τι φαίνεται, στη Δυτική Μακεδονία, ακόμη και η Καστοριά που είναι κόκκινη, δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Άλλωστε, αυτό το ομολογούν και τα νούμερα των νοσηλευωμένων και την πίεση που ενδεχομένως να δέχονται, που δεν δέχονται αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Και να πούμε ότι αν λίγο μπορούσαμε να ενισχύσουμε τους εμβολιασμούς, τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν πολύ καλύτερα για όλους. Ζήση, από τη στιγμή που από το Σάββατο θα αρχίσουν να ισχύουν τα νέα μη μέτρα πλέον, γιατί δεν είναι μέτρα, είναι μη μέτρα. Και στην Καστοριά θα έρθει το lockdown, το 1-6. Από το Σάββατο θα μπορούν και οι πολίτες της Καστοριάς. Θα μου πεις, είμαστε σίγουροι ότι θα παρέμειναν. Ναι, θα παρέμειναν γιατί έχουμε κόκκινο νομό, έτσι, το βλέπετε. Θα έρθουν τα μέτρα αυτά, άρα και στην Καστοριά θα μπορούν οι πολίτες εκεί να κυκλοφορούν και μετά τη μία, θα μπορούν να πηγαίνουν και στα καταστήματα οι εμβολιασμένοι και να είναι και όρθιοι και να χορεύουν. Δεν έχουμε lockdown, τελείωσε αυτό και ελπίζουμε να μην ξαναεπανέρθει στη ζωή μας η έννοια των περιοριστικών μέτρων σε αυτόν τον βαθμό. Γιατί ξαναείπαμε και στην αρχή, περιοριστικά μέτρα υπάρχουν γενικώς. Εντάξει, ας προσέχουμε, ας έχουμε το νου μας εκεί που πρέπει. Και αστηρούνται και τα μέτρα που παραμένουν, δηλαδή για τους εμβολιασμένους, για τους κλειστούς χώρους, για τις μάσκες όπου επιβάλλεται κλπ. Ώστε να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ σε αυτό τον εφιάλτη. Ποτέ. Για να δούμε. Δεν ξέρω, έχουμε τον κύριο Βουτηρή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Γεια σου Αλέκο, τι γίνεται. Πώς είστε και ναι, εντάξει. Γεια σου Αλέκο. Να, στον Ενικό, είναι γνωστή η σχέση. Πώς είδες τα μέτρα. Πλήρης ελευθερία, λέει, μπαίνω στο μαγαζί, σηκώνομαι, κάθομαι, χορεύω άμα θέλω, αν είμαι εμβολιασμένη. Εντάξει, είναι ένα βήμα προς την κανονικότητα και αυτό, βέβαια αυτό είχε προεξαγγελθεί, ότι με τον εμβολιασμό θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στην κανονικότητα σιγά σιγά το κομμάτι των εμβολιασμένων. Σίγουρα είναι κάτι θετικό για ένα κομμάτι της εστίασης, το οποίο αφορά τη διασκέδαση και τα νυχτερινά μαγαζιά. Παρ' όλα αυτά τα προβλήματα παραμένουν. Η εστίαση δυστυχώς, όπως έχω ξανααναφέρει, εργαλειοποιείται από την πολιτεία ώστε να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί, κάτι που εμάς δεν μας αρέσει, ενώ σαφώς είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, το έχουμε δώσει χιλιάδες φορές. Παρ' όλα αυτά μας είναι πολύ δύσκολο να κλείσουμε τις πόρτες σε πελάτες που τους έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Να. Και δεν μπορούμε στην Κοζάνη, αυτό που είναι το πρόβλημά μας, ότι δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους εξωτερικούς χώρους λόγω των καιρικών συνθήκων. Αλέκο, όμως, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί και εκτός αέρα, είναι καλύτερο να μπορείς να εξυπηρετήσεις τουλάχιστον πελάτες. Γιατί έζησες και εσύ και το ξέρεις πολύ καλά, ότι το μαγαζί δεν ήταν μαγαζί τώρα, όταν δεν λειτουργούσε καθόλου. Δεν συζητάμε καν αυτό, αλλά όταν καλείσαι να δουλέψεις, εκεί είναι το ερωτηματικό το δικό μας, καλείσαι να δουλέψεις με το 1/3 του καταναλωτικού κοινού, δηλαδή όταν δεν επιτρέπεις την είσοδο στον ανεμβολίαστο, ναι, δεν επιτρέπεις την είσοδο στον καπνιστή, αυτομάτως μας μένει το 1/3. Αλλά τα έξοδα παραμένουν στο 100%, έτσι δεν είναι. Αλλά το πες λίγο κάτι. Εσύ, ας πούμε, σκέφτεσαι να κάνεις κάτι ώστε ο εξωτερικός σου χώρος να είναι ανοιχτός για τους μη εμβολιασμένους, αλλά να μπορούν οι άνθρωποι να κάθονται. Δηλαδή, θα βάλεις θερμαντικά, τι θα κάνεις. Προφανώς πρέπει να δώσουμε και μια ποιότητα και στους καπνιστές και στους μη εμβολιασμένους. Δεν μπορούμε να τους έχουμε σαν σκυλιά έξω στο πεζοδρόμιο. Προφανώς και βάζουμε τα μανιτάρια μας. Έχω ζητήσει εγώ ο ίδιος από την αστυνομία να βγει, και αυτό είναι είδηση, δεν το έχω ξαναπεί, να βγει μεικτό κλιμάκιο από δημοτική αστυνομία, αστυνομία και υγειονομικό να κάνει τι. Στα καταστήματά μας είναι πάρα πολύ θετική, ώστε να το κάνουν για να μπορέσουμε, γιατί το κάθε μαγαζί έχει τις ιδιαιτερότητές του, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους εξωτερικούς μας χώρους. Αυτό κοστίζει. Δεν σας άκουσα. Αυτό κοστίζει, λέω. Θα σας κοστίσει. Θα σας κοστίσει κάτι. Μα εννοείται ότι κοστίζει και το αέριο έχει φτάσει στα ύψη, όπως έχουν φτάσει και όλα. Καλούμαστε να διαχειριστούμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το ρεύμα με τις ρήτρες αναπροσαρμογής έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή έχει αύξηση περίπου 70-80%. Ένα κατάστημα εστίασης που πλήρωνε μέσω όρο 7-8 εκατοστάρικα το μήνα, αυτό το χειμώνα θα πληρώνει 1.300 με 1.400. Τα έλαια έχουν ανεβεί πάνω από το 100%. Εγώ έχω προγραμματίσει και μια γενική συνέλευση μέσα στο μήνα, γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει με όλα αυτά και τα μέλη μας πρέπει να απορροφήσουμε λίγο και την οργή των μελών μας, γιατί πραγματικά θα είναι ένας χειμώνας που προτεραιότητά μας είναι να βγει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Τι λένε τα μέλη? Καιρός. Τι λένε τα μέλη γενικώς? Τι να πούνε, αυτό που σας είπα, ότι προσπαθούμε το χειμώνα να κρατήσουμε ανοιχτά τις επιχειρήσεις μας, να μην κλείσουμε. Μόνο από τις αυξήσεις που έχουν έρθει στην αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυξήσεις τις οποίες δεν ξέρω αν μπορούμε και αν πρέπει να τις απορροφήσουμε. Μπορείτε να τις απορροφήσετε. Δηλαδή, εδώ αυξήθηκε ακόμη και το ψωμί. Δεν μπορούμε να τις απορροφήσουμε, αλλά δεν πόσο μπορούμε. Πόσο μάλλον, ξέρω εγώ, το κρέας, είπες για τη ΔΕΗ, είπες για το αέριο. Εντάξει, τα ζούμε όλοι μας στην καθημερινότητα. Όλοι ψωνίζουμε, όλοι βάζουμε βενζίνη, όλοι βάζουμε αέριο στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να τις απορροφήσετε αυτές τις αυξήσεις? Δεν μπορούμε να τις απορροφήσουμε, αλλά και αν τις περάσουμε στον καταναλωτή, μετά το ερώτημα είναι πού απευθυνόμαστε. Γιατί πολλοί παρουσιάζουν ότι οι αυξήσεις είναι παγκόσμιες, δεν ελληνικές. Αλλά ένας μισθός στην Ελλάδα ενός δημοσίου υπαλλήλου, παραδείγματος χάρη, είναι 700 ευρώ. Στο εξωτερικό που έχει τις αυξήσεις είναι 2.000, 3.000. Ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος
που έχει να ζήσει μια τετραμελή οικογένεια με 8 και 9 κατοστάρικα, πώς να ανεβάσω εγώ τον καφέ, πώς να ανεβάσει το fast food που γίνονται οι συζητήσεις. Ειδικά το fast food πρέπει να ανεβάσει τιμές. Δεν μπορεί να πουλάει το γύρο αυτή τη στιγμή 2,5 ευρώ. Δεν βγαίνει. Θέλω να ακούσω κάτι. Όλο αυτό το διάστημα, από τη στιγμή που έπιασαν τα κρύα, δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορείς πολύ εύκολα να καθίσεις έξω. Ορίστε. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ήδη. Και ο καιρός χαλάει και από εδώ και πέρα. Γνωρίζεις, ή μάλλον εσύ έχεις την εικόνα να το μετρήσεις, περισσότεροι επιλέγουν πλέον να κάθονται μέσα, ή είναι αρκετοί εκείνοι που ακόμη και με τον μπουφάν, ακόμη και με ένα μανιτάρι θερμαντικό από πάνω, θα επιλέξουν το έξω. 100% επιλέγει τον εξωτερικό χώρο. Ο κόσμος πάει στον κόσμο και πάει λέγοντας, ποιος θα καθίσει ένα άδειο μαγαζί μέσα. Ακόμα και να κρυώνει, ακόμα και να είναι εμβολιασμένος και μη καπνιστής, πάλι θα επιλέξει να κάτσει με τον κόσμο, με την παρέα του που κάθεται στον εξωτερικό χώρο. Mm-hmm. Κάτι που δυσκολεύει και εμάς πάρα πολύ. Άρα, αν μιλήσουμε με ποσοστά, Αλέκο, σήμερα στο δικό σου μαγαζί, που είναι δεικτικό, έτσι, δεν σημαίνει κάτι. Σε τι ποσοστό έχεις καθήμενους μέσα ή έξω, είναι 50-50? Έτσι, για να δούμε πώς θα μας πάει και ο χειμώνας, βρε αδερφέ. Μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι γεμάτος ο εξωτερικός χώρος και φεύγουν οι παρέες. Δεν μπαίνει μέσα καμία. Το βρίσκουν γεμάτο και φεύγουν, προτιμούν να πάνε σε άλλα καταστήματα που έχουν εξωτερικό χώρο. Ενώ μέσα δεν κάθεται κανείς. Ακόμη κανείς, όχι. Αν στήξει κι άλλο καιρό, σίγουρα θα. Πού να ξέρεις, δεν κάθονται γιατί δεν είναι εμβολιασμένοι. Δηλαδή θέλω να δω λίγο και το ποσοστό του κόσμου που κυκλοφορεί. Δεν είναι εμβολιασμένο. Ο κόσμος θέλει να κάτσει και να έχει κόσμο στην παρέα του. Δεν μπορεί να απομονωθεί. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Οι εσωτερικοί χώροι ακόμη δεν δουλεύουν. Κάτι που νομίζω θα αλλάξει τις επόμενες ημέρες, όταν σφίξει ο καιρός. Και δυστυχώς φωνάζουμε και είμαστε απελπιστικά μόνοι σε αυτό που λέμε. Γιατί εννοώ απελπιστικά μόνοι στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί αν θα δείτε τώρα ο Σύλλογος των Αθηνών και νότια της Πελοποννήσου, η Πατρινή, καλά, δεν έχουν. Εντάξει, εκεί είναι άλλος Θεός. Έχουν καιρό αυτοί ακόμα. Εκεί είναι άλλος Θεός. Δεν έχουμε να συγκρίνουμε κάτι. Έχω επικοινωνία με όλους τους πρόεδρους πανελλαδικά. Ναι. Πανηγυρίζουν σήμερα. Εμείς δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε γιατί δεν διαθέτουμε εξωτερικούς χώρους. Δεν διαθέτουμε καιρό, μάλλον, συγγνώμη, εξωτερικούς χώρους διαθέτουμε. Ναι. Και κάτι τελευταίο από μένα, τουλάχιστον, Αλέκο, αφού η κατάσταση είναι έτσι και διαφαίνεται ότι δεν θα αλλάξει κιόλα, εύχομαι να μην συμβεί κάτι συγκλονιστικό. Τέλος πάντων, θα κάνουμε αποκριές. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι εκεί το ζήσει να συνοστίζεται στο δικό σου μαγαζί, μάλλον πόσα ζήσει, 300-400 άτομα, τα να βαράν. Αφού επιτρέπεται το μέσα, επιτρέπεται ο χορός, επιτρέπεται να πιανόμαστε, θα κάνουμε και αποκριές, δεν θα κάνουμε, Αλέκο. Εγώ λέω το Σάββατο να κάνουμε ένα πάρτι να ζεσταθούμε. Ένα δοκιμαστικό. Ζήσει σήμερα είναι όλος ο Λόζιος και ανακατοσιά τους, έχω τραπέζι, θα κάνουμε μια προθέρμανση. Έλα, είσαι. Τώρα αυτά μου τα λες επίτηδες. Μόνο το ζήσει, έχει καλέσει, εγώ να μην έρθω. Καπέζι, έχω πει καπέζι. Τώρα σε κανένα 20 λεπτό θα είναι εδώ. Με τα όργανα ή μόνοι? Ό,τι είναι πρόθεση να κάνουμε. Με τα όργανα, λέω, θα έρθουν ή. Εντάξει. Όχι, δεν θα έρθουν τα όργανα. Εντάξει, θα. Κατάλαβα. Ωραία. Άρα πώς το βλέπεις, σοβαρά τώρα, πώς το βλέπεις? Για μένα φαίνεται δύσκολο ακόμη, εύχομαι να γίνει, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να γίνει στο βαθμό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω, έκανες και κάποιες βραδιές και δεν είσαι ο μόνος. Θέλω να πω τα κλειστά τα καταστήματα πλέον όλο το χειμώνα, έκανα και κάποια live, δεν μιλάω μόνο για την αποκριά. Έρχονται και οι γιορτές, έρχονται Χριστούγεννα. Από τη στιγμή που πλέον μπορώ να έχω μουσική ζωντανή στο μαγαζί μου, και να κάθεται ή να μην κάθεται ο κόσμος και να σηκώνεται να χορεύει. Δεν αισθάνεσαι ότι αυτό θα μας δώσει ένα κίνητρο? Καλά τα λέμε τώρα, αλλά προέχει να βγει και η κοινή υπουργική απόφαση, η ΚΙΑ, ο νόμος. Γιατί οι ανακοινώσεις στην τηλεόραση βγήκανε, αλλά το Σάββατο πότε θα βγει, καλό είναι να αναγνώσουμε πρώτα ακριβώς τι θα ναι, λέει. Γιατί, ασφαλώς. Γιατί μπορεί να σου μιλήσει για την πληρότητα. Αυτή τη στιγμή, με βάση όσα είχαν εξαγγελθεί, είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε ένα αυτοκόλλητο που γράφουμε το μέγιστο αριθμό καθήμενων πελατών. Ναι. Αυτό αλλάζει, βέβαια, αφού είναι και όρθιοι,
Αλλά αν ο μέγιστος αριθμός πελατών σου δοθεί δηλαδή πάλι ένας μαθηματικός τύπος για να αξιοποιήσει το 80-85%, πάλι υπάρχουν περιορισμοί. Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν θέλω να προέχω. Καλό είναι να βγει πρώτα η κοινή υπουργική απόφαση και εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Μάλιστα. Αν είναι όπως το παρουσιάζουν. Εγώ πολύ φοβάμαι και η εμπειρία μου δείχνει ότι καλά τα παρουσιάζουμε και μετά βλέπουμε άλλα. Εντάξει, αλλά εγώ πάντως είναι μια καλύτερη ημέρα για το αύριο της εστίασης σήμερα. Σίγουρα είναι μια καλύτερη ημέρα. Δεν είπα η ιδανική, αλλά καλύτερη σίγουρα, έτσι. Σίγουρα είναι η καλύτερη ημέρα κι εγώ. Δεν μ' αρέσει να βγαίνω και να γκρινιάζω, έτσι. Μας έχετε συνηθίσει με τους ανθρώπους της εστίασης να είμαστε με το χαρτί, να λέμε του καλαμπούρι μας. Εμείς είμαστε για να φτιάχνουμε τη διάθεση του κόσμου. Φυσικά. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει γκρινιάριδες. Αντί να είμαστε διασκεδαστές, είναι το αντίθετο. Καλά, εντάξει. Όχι άδικα. Όχι άδικα, προφανώς. Ναι, εντάξει. Σίγουρα είναι μια καλύτερη μέρα, ελπίζουμε. Απλώς οι καιρικές συνθήκες της Κοζάνης δεν μας επιτρέπουν τα πανηγύρια. Ναι, θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο λίγο, επειδή τις τελευταίες ημέρες είχαμε αρκετές παρεμβάσεις αστυνομίας σε καταστήματα εστίασης. Θεωρείς ότι ήταν υπερβολικές οι παρεμβάσεις της αστυνομίας, κάποιοι συνάδελφοί σου λίγο το παρατράβηξαν, και ένα μήνυμα που θες να στείλεις προς όλους τους συνάδελφους σου για την τήρηση των όποιων μέτρων τέλος πάντων ισχύουν από αύριο, από το σήμερα, Σάββατο. Το Σάββατο. Τα πρόστιμα είναι εξωτερικά. Τα πρόστιμα είναι εξωτερικά. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για 10.000 ευρώ πρόστιμο, είναι κάτι εξωτερικό. 10.000 δεν βγαίνουν εύκολα. Φυσικά. Δεν βγαίνουν καθόλου εύκολα. Εμείς, σαν σωματείο, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να αλλάξουν τα πρόστιμα. Αλλά δεν μπορώ εγώ να κρίνω, δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω αν είναι η απόφαση, πώς το είπατε, πολύ αυστηρή, γιατί δεν ήμουν παρόν στο περιστατικό. Ναι, προφανώς. Δεν έχω ενημερώσει κάθε μαγαζί ξεχωριστά που χωράφτηκε για να έχω και την πλήρη εικόνα. Οπότε θα είναι λίγο άδικο να πω τη μία ή την άλλη θέση. Το μόνο που μπορώ εγώ να καυτηριάσω και να πω ότι σίγουρα πρέπει να αλλάξει είναι το πρόστιμο, έτσι, και το κλείσιμο του καταστήματος. Είναι πάρα πολύ αυστηρό να κλείνει ένα κατάστημα για 7 μέρες, για 10 μέρες. Να παίρνει ένα πρόστιμο 2.000 ευρώ, 10.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, και εμείς όταν απαιτούμε και φωνάζουμε, πρέπει να είμαστε σωστοί. Για να διεκδικούμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε σωστοί εμείς για να έχουμε φωνή και λόγο να διεκδικούμε περαιτέρω ενίσχυση. Και, δεν έχω ενημέρωση από τα καταστήματα που γράφτηκαν, οπότε δεν μπορώ να πω αν ήταν αυστηρό. Είναι σίγουρα αυστηρές οι ποινές. Μάλιστα. Αλέκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο. Καλό χειμώνα να έχουμε και για τους μέσα και για τους έξω και για τους εμβολιασμένους και για τους εμβολιώστους. Και με το καλό πάλι τα γλέντια μας, τους χορούς μας. Ξέρεις, τώρα να θυμηθούμε την κανονικότητα. Δεν θα στα πούμε, εμείς τα ξέρεις καλύτερα. Θα συστήλουμε βίντεο σήμερα, ζήσει έτσι. Μπα, θα έρθει. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκο, μας χαιρέτησε. Καλό βράδυ. Για να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, 22 νέες θέσεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων εγκρίθηκαν στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν έχουμε και τη λίστα, αν μπορεί η ροή να μας βοηθήσει. Βλέπεις, Δύση, είτε βλέπω για 24 είτε για 36 μήνες, νομίζω πως δεν υπάρχει ειδικότητα η οποία δεν έχει προβλεφθεί. Ναι. Και τουλάχιστον αυτό είναι κάτι που, αν έρθουν όλοι αυτοί οι γιατροί, θα έχουμε μεγάλη ανακούφιση. Τώρα το είπες καλά. Αν έρθουν όλοι αυτοί οι γιατροί, θα έχουμε ένα σωστό νοσοκομείο. Το θέμα είναι ότι θα έρθουνε. Πώς θα έρθουνε. Πώς είπες εσύ, 22. 22 στο σύνολο είναι. Μάλιστα. Κοίταξε, και οι μισοί να έρθουν καλύτερα θα είμαστε. Εντάξει, ναι, εδώ που φτάσαμε λέμε τέτοια τώρα. Και οι μισοί να έρθουνε. Εδώ που φτάσαμε όμως. Ναι, έχουμε θέσεις για να γίνονται προσλήψεις και δεν έχουμε ενδιαφέρον. Θα μου πεις, φταίνε οι γιατροί που δεν επιλέγουν τις θέσεις. Μάλλον για να μην τις επιλέγουν σε κάποια νοσοκομεία ή στην επαρχία. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι, τις οποίες τους έχουμε αναφέρει πολλάκις. Το θέμα είναι όλο αυτό να διορθωθεί, να διαμορφωθούν οι συνθήκες σε ένα νοσοκομείο. Τώρα μιλάμε για τα δικά μας νοσοκομεία της περιοχής, ώστε να επιλέγονται και να είναι νοσοκομεία πρώτης επιλογής, αν είναι δυνατόν. Δεν πάνε στο τέρμα Θεού, να το πω λαϊκά. Δεν πάνε δεξιά. Δεν θα εξαντληθούν δεν οι πάνε δυνάμεις στα σύνορα. Δεν πάνε εκτός, δεν πάνε σε μια αγροτική περιοχή που δεν υπάρχει κόσμος.
έρχονται εδώ στη Δυτική Μακεδονία, σε πόλεις, μεγάλες αστικές περιοχές. Αλλά είναι προφανές ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Τι κίνδυνα έχουμε βγάλει, τι το ένα, τι το άλλο, τι θυμάσαι εκείνη την περίπτωση. Τον κύριο Κίλε να λέει ότι όσοι πάνε σε μεθ τώρα θα είναι και μόνιμοι. Ναι. Ούτε εκεί λειτουργήσε πολύ το ζήτημα. Μακάρι. Να τους δούμε. Τουλάχιστον οι κινήσεις γίνονται. Μακάρι και αυτά τα 22 νέες θέσεις να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Να πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο για την υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα και να επανέλθουμε. Παρακαλώ, να δούμε το βίντεο. Να δούμε. Πολλά κτίρια τα οποία χρειάζονται στη Φλόρινα. Ενισχύουμε τις υποδομές της Φλόρινας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε φοιτητές και να ενισχύσουμε και μια περιοχή η οποία έχει ανάγκη. Το Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας γενικώς έχει ένα τεχνικό πρόγραμμα πλούσιο και για υποδομές κλπ. Δεν έχει και πρόβλημα στον οικονομικό προϋπολογισμό αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, γίνονται πραγματάκια από την τεχνική υπηρεσία από ό,τι ξέρουμε παντού και ειδικά στη Φλόρινα που θέλει παρεμβάσεις. Τα θέματα του Πανεπιστημίου είναι άλλα και τα έχουμε πει πολλές φορές έτσι. Για να το δούμε. Ήταν και ο Περιφερειάρχης σήμερα στη Φλόρινα μαζί με τον Πρίτανη. Βεβαίως, να το δούμε. Να ευχαριστήσω και τον Πρίτανη για τη συνεργασία που έχουμε σε όλα τα θέματα του Πανεπιστημίου και έχουμε πετύχει ένα καλό ρυθμό στην συνεργασία μας όσο προς την προετοιμασία των έργων αλλά και στην υλοποίηση αυτών, ο ρυθμός ο οποίος θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι και τελειώνει η περίοδος του τρέχοντος προγράμματος, αλλά και εν ώψη της επόμενης περίοδου επίκειται επίσης πολλά και σημαντικά έργα. Ήδη έχουμε βγάλει πρόσκληση για τις μελέτες για το Πανεπιστήμιο, που καλύπτουμε το σύνολο των αναγκών των μελετών για τα κτίρια του Πανεπιστήμιου και αυτό υποδηλώνει τη βούλησή μας ως περιφερειακή αρχή να στηρίξουμε τον έναν από τους 5 άξονες της μεταλλητικής περίοδου, του νέου μας παραγωγικού μοντέλου, που για μας είναι το Πανεπιστήμιο και συμβολικά και ουσιαστικά. Και είναι ένα από τα έργα που ως Πανεπιστήμιο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εδώ στην Φλόρινα, η οποία αποτελεί και την εθνή του δόρατος του κτηριολογικού μας προγράμματος. Και στην Πύπη, η σημερινή υπογραφή με την επανέναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας της γλώσσας, καθώς την επόμενη Δευτέρα βρισκόμαστε στα θέατρα και στις αίθουσες τους φοιτητές μας μετά από 1,5 χρόνο. Και επειδή είναι πολύ σοβαρές οι παρεμβάσεις του έργου, θα καταβάλουμε με κάθε προσπάθεια να μην διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Τώρα ένα πλήθος ανθρώπων και φορέων έχουν εργαστεί και έχουν συνεργαστεί για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα και θέλω όλους να τους ευχαριστήσω. Μάλιστα. Θα δούμε και άλλα κτίρια, εντάξει, εκτός από τη ΖΕΠ, την Πανεπιστημιούπολη, η οποία είναι και πάρα πολύ έτοιμη και πάρα πολύ σύντομα θα ανοίξει τις πύλες και για τους φοιτητές και για το διοικητικό προσωπικό. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε διάφορα, τουλάχιστον σε κτηριακό επίπεδο από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που είναι χρήσιμο. Μια που είδα τον κύριο Κατσαπίδη, να σου πω μια είδηση. Ναι, για πες μου. Η οποία τη δημοσιεύσαμε. Θα μου πεις καινούριος αντιπεριφερειάρχης, φαντάζομαι. Όχι. Μα τώρα η ώρα του είναι. Θα ήταν. Θα ήταν. Ο Γιώργος Κατσαπίδης, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που τις αναφέραμε και σήμερα στο Πτολεμαίο σε ένα δημοσίευμα, έχει δώσει μια σιωπηρή παράταση. Σιωπηρή. Καταλαβαίνεις τώρα. Δεν θα το βγάλει και με ανακοίνωση, αλλά το έχει πει σε αυτούς που πρέπει να το πει. Ναι. Οι συνεργάτες του ήδη το συζητούν και τα μέλη της παράταξης που ενδιαφέρονται πάρα πολύ, έτσι προφανώς. Το συζητάνε και φαίνεται ότι πάμε για αρχές Νοεμβρίου από τις 10 Οκτωβρίου που είχε οριστικοποιηθεί αρχικώς. Στάσου βρεσίς, νομίζω... 10 Οκτωβρίου δεν έφτασε ακόμα. Μήπως το μπουμπουνίσει σε 2 μέρες, 3. Νομίζω ότι είναι πλέον δεδομένο, γι' αυτό το λέω και με πάσα υπευθυνότητα να το πω. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Δηλαδή το ρώτησα πάνω από 3-4 φορές, αν είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο, μου λένε. Ωραία. Ότι υπάρχει παράταση. Τώρα, αυτό μπορεί να σημαίνει και αγωνία. Παράταση της αγωνίας για κάποιους, οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι ρωτάνε πολλές φορές, ακόμα και δημοσιογράφους ρωτάνε, άμα ξέρουν κάτι. Εγώ το λέω με κάθε, πώς να το πω, σιγουριά.
Δεν ξέρει κανένας άλλος, σίγουρα, πέραν τον Κασαπίδη. Ο οποίος είναι σφίγγα γενικώς σε αυτά τα πράγματα. Ναι, πάντα το ήταν. Ναι, και δεν απλώνεται και πολύ. Ναι. Και όταν θα έρθει η ώρα, ξέρει αυτός, θα πάρει τα τηλέφωνα που είναι να πάρει και θα πει εσύ εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί κλπ. Και υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Ναι, φαίνεται ότι κάποια πράγματα ο κ. Κασαπίδης θέλει να τα δει να ολοκληρώνονται. Δηλαδή, π.χ. η Τσιούρα μας χρωστάει, να το πω έτσι εισαγωγικά, να τελειώσει μια δουλειά τάδε. Ας το δούμε πώς θα την τελειώσει και ξέρω εγώ, ας τη δώσουμε και λίγο χρόνο ακόμα. Και είναι βέβαιο ότι θα την τελειώσει. Ναι, δεν το ξέρω, αυτό λέω. Ο Κασαπίδης κοιτάει πολύ. Οι υπολογισμοί είναι σχεδόν μηνιαίοι, μη σου πω και εβδομαδιαίοι πολλές φορές που ζητάει από τους συνεργάτες του. Και παρόλα αυτά εξακολουθεί να κρατάει κάποιους. Υπάρχει. Εντύπωση μου κάνει. Εντάξει, θα πάμε εκεί. Υπάρχει και ένα βαθμολόγιο, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν εννοώ το έχει μπλοκάκι τώρα, στο μυαλό του ενδεχομένως. Βλέπει και συμπεριφορές, βλέπει και αφοσίωση, αν θες, στο, το πόσο περνάς στην ομάδα. Στην κοινωνία, βλέπει. Ναι, και αυτά. Πάντως, μην παραξενευτούν κάποιοι αν δουν ηχηρές αποχωρήσεις, οι οποίες ενδεχομένως θα προκαλέσουν απορία, διότι έχει διαμορφωθεί μια άλλη κατάσταση προς τα έξω. Ή π.χ. ο Τάδε, η Ρίτα, ο Ζήσης έχουν καλές σχέσεις με τον Περιφερειάρχη, άρα δεν θα τους κουνήσει με τίποτα. Μπορεί να υπάρξουν ηχηρές αποχωρήσεις. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες οι οποίοι φαίνονται μάλλον ακούνητοι. Στανταράκια. Στανταράκια. Παραδείγματος χάρη, η υπόθεση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου φαίνεται να μην συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αλλαγής. Είναι ένα νέο στέλεχος. Θα παραμείνει η κυρία Διώδη, δηλαδή ως πρόεδρος. Φαίνεται. Ή θα αξιοποιηθεί ενδεχομένως κάπου αλλού. Φαίνεται ότι μένει για πρόεδρος. Αν και το όνομά της έχει συζητηθεί για παραγωγική αντιπεριφέρεια, νομίζω ότι θα κρατήσει τη θέση της. Mm-hmm. Χτες ψηφίστηκε και ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θεωρείται ότι καλά τα πάει. Εντάσεις δεν δημιουργεί γενικώς. Έτσι. Χέρι και μια. Ναι. Όποια αποδοχή τώρα και από του άλλου συνδυασμού. Όχι, γιατί χρειά... όποια. Όχι, εγώ στα ναι, παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν οι ενστάσεις, αυτό θέλω. Πάντα υπάρχουν οι ενστάσεις. Οκ, okay, καλά τα πάει η κυρία Διώ. Προφανώς έχει αποκτήσει και την εμπειρία. Πρώτη φορά ασχολείται. Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι γυναίκα. Πετυχημένες. Ναι, φαίνεται. Μια ακόμα κίνηση που φαίνεται ότι δεν θα τολμήσει. Θα τολμήσει, λάθος λέξη. Ότι δεν θα επιλέξει να κάνει αλλαγή. Ο κ. Κασαπίδης είναι για την περιφέρεια οικονομικών. Φαίνεται μια εμπιστοσύνη στην κυρία Κατζάβελη. Mm-hmm. Τώρα. Εμπιστοσύνη πολιτική, δεν ξέρω, εμπιστοσύνη διαχειριστική, ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν παράγει πολιτικό έργο η συγκεκριμένη περιφέρεια, διαχειριστικό έργο, μάλλον το παράγει και αυτό μετράει αυτή τη στιγμή για τον κύριο Κασαπίδη στη συγκεκριμένη περιφέρεια, οικονομικά είναι, καταλαβαίνεις τώρα. Ίσως έχει κλείσει και η παρουσία, η παραμονή του κυρίου Λυσαρίδη με την ίδια ιδιότητα, ίσως λέω, και... Βλέπουμε. Και ίσως ένας σίγουρα. Δεν πρέπει να είσαι μεσχόρης, τι θα αλλάξει. Περίμενε. Κάτσε. Εγώ σου είπα για τρεις θέσεις μαζί με για την πρόεδρο. Και για την περιφέρεια είναι 8. Ενδεχομένως δεν αλλάζει που ταχύδου και κιάνας που έχουν πάρει την παράταση. Έτσι. 2 και 2, 4 σου είπα εγώ. Υπάρχουν. Τους χωρικούς. Υπάρχουν. Πάμε στους χωρικούς τώρα. Εκεί παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Στους χωρικούς πολλοί ποντάρουν, γιατί όλα αυτά είναι εκτιμήσεις λόγω Κασαπίδης και έχει κλειστά χαρτιά, ότι. Μία αντιπεριφέρεια χωρική δύσκολα έως απίθανο να αλλάξει. Θα μας πεις και ποια, όχι βέβαια. Εκεί που πάει το μυαλό μου. Κοίταξε, είναι μια αντιπεριφέρεια η οποία θεωρείται ότι λειτουργεί πολύ σωστά. Ναι. Έχει έναν έμπειρο άνθρωπο που δύσκολα μπορεί να αλλάξει και ίσως να μην υπάρχει και διαθέσιμη αλλαγή αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Η οποία θα είναι ρίσκο ενδεχομένως για να αλλάξει. Άρα. Μάλλον θα παραμείνει συγκεκριμένο. Για μένα θα μου έκανε εντύπωση αν άλλαζε το συγκεκριμένο. Καταλαβαίνεις τώρα. Το συγκεκριμένο κύριο. Μην το αφήσεις. Δεν είπα κάτι. Ενδεχομένως οι δύο από τις υπόλοιπες τρεις να έχουν αλλαγές και δεν ξέρουμε για την τέταρτη. Για την τέταρτη. Είναι ντεμή. Ναι. Με αυτήν την ομάδα, τις αλλαγές που θα κάνει τον Νοέμβριο τέλος πάντων, με αυτή θα πάει σε εκλογές. Αυτό είναι και το επόμενο ερώτημα που σκέφτονται κάποιοι που εκτιμάνε. Δηλαδή, ο Κασαπίδης τώρα σκέφτεται. Αφού παρατάθηκε και η θητεία μας άλλα 2 χρόνια, να δώσουμε διετία στην επόμενη ομάδα, γεμάτη διετία εννοώ, και να μην πάμε σε αλλαγή, ή ενδεχομένως να το σπάσουμε και σε 12 μήνες θητείες. Γιατί ενδεχομένως του χρόνου τέτοιο καιρό, Νοέμβριο ας πούμε, Δεκέμβριο, να σκεφτεί ο Κασαπίδης, ο κ. Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης, ότι είναι χρονιά εκλογών, ίσως πρέπει να ξανακατέψουμε την τράπουλα,
να κρατήσουμε και κάποιες ισορροπίες για να έχουμε και ισχυρή ομάδα ενόψει εκλογών. Αυτό μένει να το δούμε. Ξέρεις τώρα, αυτό είναι και θέμα τι πάγκο έχεις. Πάντα. Είναι και τον πάγκο και... Είναι ένας προβληματισμός αυτό. Πάντως, για να σου πω και μία είσοδο η οποία μάλλον να έχει κλείσει 100%, πάντα με εκτιμήσεις με τον Κασαπίδη, δεν είσαι σίγουρος ποτέ, φαίνεται ότι η κυρία Καταρίνα Δαμόγια θα αναβλάβει μια αντιπεριφέρεια. Όλες... Και εμένα τα δικά μου τα εισερχόμενα... Ναι, όλα τα εισερχόμενα από, ναι, από όλες τις πλευρές και από όλα τα στρατόπεδα, ναι, αυτό λένε. Ναι, και καλώς. Και καλώς. Αυτό κρίνεται στην πράξη. Προφανώς ο κ. Κασαπίδης έχει... Η κυρία Δαδαμόγια δεν ήταν άκρητη όλο αυτό το διάστημα, γιατί είχε αναλάβει, ναι, μια δουλειά, την οποία έφερε σε πέρας. Νομίζω έχω ξαναπεί ακριβώς αυτό που λες και εσύ. Οπότε δεν είναι να πεις είναι πάγκος, δεν είναι. Είναι πολύ λειτουργική. Έχει αναλάβει πράγματα τα οποία μπορεί να, ήταν, να μην ήταν καν της αρμοδιότητάς της. Έτσι, έτσι, πρόεδρος της αγροδιατροφικής είναι. Ναι. Αλλά δεν όταν... θα με κλείξει να τοποθετηθεί. Είναι αυτό που είπα πριν. Αφοσίωσε στην ομάδα. Όταν αναλαμβάνει κάτι, το φέρνει εις πέρας και ο Κασαπίδης αυτά τα εκτιμάει πολύ, ειδικά όταν έχει να κάνει και με παιδιά τα οποία θεωρεί δικά του παιδιά, έτσι. Έτσι. Δεν, και δεν το λέω δικά του με την έννοια ότι πορεύεται με αυτούς. Έχει μια συγχρόνια συνεργασία με κάποια παιδιά. Οπότε υπάρχει και εμπιστοσύνη. Και από τη στιγμή που του κάνουν... Κοίταξε, υπάρχουν και άλλοι που θεωρούνται προστατευόμενοι του Κασαπίδη ή τη σκληρή ομάδα. Απ' την άλλη, υπάρχουν μην είσαι σίγουρη ότι θα του δει σε αντιπεριφέρεια. Όχι, όχι, γιατί θεωρείται ότι δεν έχουν φέρει και κάτι. Να κουνήσουν δηλαδή από εδώ ένα ποτήρι. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν του εαυτού του προστατευόμενου. Φυσικά το. Αλλά είπα πριν τελικά για... δεν είναι κιόλα. Είπα πριν για ηχηρέ αποχωρήσει. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Mm-hmm. Ένα μήνα ακόμα μα δίνει. Παραπάνω ζει για αυτέ τι. Εγώ, ο Κασαπίδης. Ωραία, λοιπόν. Ζήση, πού ήσουν πριν έρθεις? Στο γήπεδο ήμουν μαζί με αρκετό κόσμο. Νομίζω 1500 άνθρωποι σήμερα. Τι λες τώρα? Ναι, πραγματικά οι κερκίδες γέμισαν στο ΔΑΚ. Μια εικόνα που είχαμε πάρα πολύ καιρό να τη δούμε. Κοζανίτες εννοείς? Ή και από τον Άγιο Νικόλαο ήρθαν οι άνθρωποι να προσπαθούν? Από τον Άγιο Νικόλαο λίγοι. Κρήτης. Ναι, αλλά δεν ήταν μόνο αποκλειστικά Κοζανίτες. Και από χωριά της Κοζάνης και από την Τολεμαΐδα είδα κόσμο. Εντάξει, φάνηκε ότι ο κόσμος ήθελε να δει ποδόσφαιρο, ήθελε να δει μια ομάδα της περιοχής. Να πάει λίγο ψηλότερα. Δυστυχώς η Κοζάνη αποκλείστηκε στα πέναλτι. Σε μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Τρεις ώρες ήμασταν. Μέχρι τα πέναλτι. Ναι, πραγματικά. Θα μπορούσε η Κοζάνη, εγώ λέω, ότι να καθαρίσει λίγο το παιχνίδι νωρίτερα ή να είναι πιο προσεκτική αφού έβαλε πρώτη τον γκολ. Να μην. Άμα έχουμε voice over, να βλέπουμε, παρακαλώ. Να μην δεχτεί τον γκολ, ναι, που δέχτηκε. Ναι. Αν δέχτηκε. Συγγνώμη. Εγώ σας είχα αφήσει το 1-1. Ναι. Και μάλιστα το πρώτο εμείς το βάλαμε. Εμείς προηγηθήκαμε, δεχτήκαμε γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε και μια-δύο ευκαιρίες. Είχε και ο Άγιος Νικόλαος. Πήγαμε στην παράταση, μείναμε με 10 παίχτες δυστυχώς. Βγάλαμε την παράταση. Στα πέναλτι όλοι πιστέψαμε στη μεγάλη μορφή της ομάδας, τον Δημήτρη Κυριακίδη, τον τερματοφύλακα, ο οποίος προφανώς δεν μπορεί να κερδίσει μόνος του μια ομάδα. Έτσι. Ναι. Έβγαλε ένα πέναλτι ο άνθρωπος, το έδωσαν επανάληψη, του το ξαναέβαλαν, έβγαλε ακόμα ένα. Αλλά έχει και άλλη ομάδα τερματοφύλακα, ο οποίος έβγαλε 2 πέναλτι. Εντάξει. Okay, ο κόσμος χειροκρότησε. Αυτό είναι το θετικό. Ελπίζουμε την άλλη Κυριακή που ξεκινάει το πρωτάθλημα κανονικά για τη Γάμα Εθνική. Να, το εδώ είναι το 1-0 που κάνει η Κοζάνη. Δείτε, ο Ρογκώτης το 1-0. Έξαλα πανηγύρια. Νομίζω έχουμε και τον γκολ του Αγίου Νικολάου λίγο αργότερα. Πω βρε Ζήση, τι κόσμος είναι. Ναι, και αυτός είναι μόνο στην κεντρική κερκίδα, δεν φαίνεται πολύ. Είναι πραγματικά αρκετός ο κόσμος και στις τρεις κερκίδες. Και αυτό, μόνο εμβολιασμένοι, να θυμίσω, έτσι. Ναι, υπολογίζω. Εδώ είναι ένα γκολ που χαρακτηρίζεται λίγο κρύο, αν θες. Εντάξει, εντάξει, δεν είναι μια οργανωμένη προσπάθεια. Δεν λίγο είναι, τυχερό, δηλαδή. Ναι, είναι ένα λάθος στην άμυνα, το οποίο δεν γίνονται εύκολα τέτοια λάθη. Εντάξει, ποδόσφαιρο παίζουμε βέβαια και τα λάθη παίζουν. Εντάξει, οκ, okay, 1-1. Τώρα στα πέναλτι μετά είναι μια διαδικασία η οποία. Είναι ρώσικη ρουλέτα, την ονομάζουμε στο ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν. Εντάξει. Μάλιστα. Συγχαρητήρια στον Άγιο Νικόλαο, αλλά συγχαρητήρια και στους δικούς μας ποδοσφαιριστές της Κοζάνης, οι οποίοι το πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Okay, δεν πέφτουμε. Το κύπελο είναι μια διοργάνωση που ξέραμε λίγο ή πολύ. Θα σταματήσει κάπου, δεν μπορείς να πας πολύ μακριά. Ο μεγάλος στόχος είναι η άνοδος και την επόμενη Κυριακή η Κοζάνη ξεκινάει αυτόν τον μεγάλο αγώνα για να αλλάξει κατηγορία και επιτέλους να μπει. Καλή επιτυχία. Στο υψηλό στάτους του ποδοσφαίρου. Έχουμε τον κύριο Σιαννίδη. Μπορούμε εγώ να σας ακούω, δεν ξέρω αν ακούτε. Σιγά σας, κύριε Σιαννίδη. Τώρα σας ακούμε μια χαρά. Πώς είστε?
Πολύ ωραία. Μεσακάκι σας βλέπω. Καλησπέρα και στους θεατές σας. Να είστε καλά. Κρύο από αύριο. Τι από αύριο, εγώ από σήμερα τις περίμενα και τις βροχές και την καταιγίδα και την πτώση θερμοκρασίας και δεν ήρθε και τηλεθέρμανση ακόμη, τι κάνουμε? Πραγματικά εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα το μεσημέρι και επισημαίνει πως και μάλιστα ονόμασε Αθηνά το σύστημα αυτό το οποίο θα επηρεάσει κυρίως τη βόρεια και δυτική Ελλάδα. Από νωρίς αύριο το πρωί στην Δυτική Μακεδονία θα εξελιχθούν τα φαινόμενα, γιατί έρχεται από δυτικά το κύμα, με κύριο χαρακτηριστικό βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες, αλλά και πτώση θερμοκρασίας. Για μάλιστα Πέμπτη την Παρασκευή και το Σάββατο, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου. 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλά δηλαδή οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν το τριήμερο που έρχεται. Άρα σίγουρα για Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα είμαστε δύσκολα με βροχές και καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες. Από Κυριακή τι προβλέπετε, μια σχετική βελτίωση? Φαίνεται πως θα παραμείνει άστατος ο καιρός και το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον τις επόμενες 2-3 μέρες, αλλά όχι με τα ύψη βροχής τα οποία αναμένουμε αύριο κυρίως Πέμπτη και την Παρασκευή. Δηλαδή οι πιο δύσκολες μέρες φαίνεται πως θα είναι η αυριανή μέρα, η Πέμπτη και η Παρασκευή, με ισχυρές πτώσεις και πιθανά τοπικές ισχυρές καταιγίδες, αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Παραμένει όμως άστατος ο καιρός τόσο το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα. Ένα χρονικό διάστημα δηλαδή 4-5 ημερών με άστατο καιρό και με κύριο χαρακτηριστικό της βροχοπτώσης και όπως είπαμε με χαμηλές θερμοκρασίες. Κυρία Στρανίδη, μπορούμε να εκτιμήσουμε αν θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις? Υπάρχει τέτοια εκτίμηση, τέτοια πρόβλεψη? Και το ρωτώ, δεν ξέρω αν κάποιες καλλιέργειες είναι ακόμα στα δέντρα ή δεν ξέρω. Ο κρόκος είναι πρόβλημα. Ναι, μην έχουμε κανένα πρόβλημα και εκεί, αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, έχετε τέτοια εκτίμηση, τέτοια πρόβλεψη? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που προβλέπετε στο έκτακτο δελτίο καταιγίδες, ναι, συμπεριλαμβάνεται και η πιθανότητα να εκδοθούν χαλαζοπτώσεις. Mm-hmm. Βέβαια, επειδή θα είναι χαμηλά η θερμοκρασία στην περιοχή μας, ναι, νομίζω ότι δεν θα εκδοθούν τέτοια φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την πιθανότητα να εκδοθούν και τοπικά κάποιες χαλαζοπτώσεις. Χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε όμως την περιοχή. Και να πάω και στο υπερβολικό τώρα σενάριο. Πιθανόν στα πολύ υψηλά κάνα χιόνι? Όχι, δεν φαίνεται να έχουμε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες μπορεί τις μέγιστες μέσες να φτάσουν 12 με 13 βαθμούς. Οι ελάχιστες όμως δεν θα υποχωρήσουν κάτω από τους 10. Ναι. Στις πρωινές περιοχές ίσως θα έχουμε και 8 βαθμούς. Όχι όμως σε τόσο χαμηλά επίπεδα για να σημειωθούν χιονοπτώσεις. Προβλέπετε να ξανανοίξει καθόλου ο καιρός, δηλαδή να δούμε και κάτι περισσότερο κάποια στιγμή? Γιατί είπατε μέχρι την Κυριακή και τη Δευτέρα, ναι, άστατος. Αλλά μετά έτσι θα έχουμε λίγο φθινόπωρο ή θα το πάμε κατευθείαν χειμώνα? Αυτό που φαίνεται σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά, κυρία Τσούρα, είναι ότι μετά από τις 5 ημέρες με τον άστατο καιρό, όπως είπαμε, οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Δεν φαίνεται δηλαδή να επιδεινώνεται περαιτέρω καιρός. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό ξέρετε ότι μεταβάλλεται και για 5 μέρες υπάρχει η πρόγνωση, η ασφαλής πρόγνωση να πούμε. Μετά το πενθήμερο υπάρχει περίπτωση να πέσουμε έξω στις προγνώσεις. Ωραία. Τώρα, οι προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο έχουν ξεκινήσει, δηλαδή στην πολιτική προστασία? Αυτά τα σνό, πώς τα λέγαμε παλιά, θα γίνουν? Πώς τα λένε? Τα συντονιστικά. Τα συντονιστικά, λένε. Τα πολιτική προστασία. Τα οποία υπάρχουν σε κάθε περιφερειακή κοινότητα, έχουν συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη, με πρόεδρο τον αντίστοιχο χωρικό αντιπεριφερειάρχη και τα συντονιστικά όργανα συνεδριάζουν τακτικά μία φορά πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου και μία φορά πριν την έναρξη της θερινής περίοδου, αλλά και έκτακτα αν χρειαστεί, ναι, αν δηλαδή οι συνθήκες που επιβάλλουν την έκτακτη σύσκεψη των συντονιστικών αυτών οργάνων προκειμένου να γίνει η προετοιμασία και ο σχεδιασμός των δράσεων, όπως λέμε, για να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα ή επιπτώσεις από την έξι των καιρικών φαινομένων. Σε κάθε περίπτωση γίνεται η προετοιμασία, βρισκόμαστε ήδη στην προχειμερινή περίοδο και ασφαλώς το επόμενο διάστημα θα συνεδριάσουν τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας με κύριο αντικείμενο την προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο. Ήδη θα πρέπει να σας πω πως χθες το Κυριακό Συμβούλιο πέρασε, εγκρίθηκε ομόφωνα το σχέδιο Δάρδανος της Περιφέρειας, που είναι το σχέδιο για την διαχείριση των συνεπειών
από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Είναι ένα σχέδιο σύμφωνο με το σχέδιο Ξενοκράτης, αλλά και σύμφωνο με το γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Και περιγράφονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε σε επίπεδο περιφέρειας να υπάρχει η ετοιμότητα, αλλά και να γνωρίζει ο κάθε ένας από τους εμπλεκόμενους τι ενέργειες πρέπει να κάνει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα από την πιθανή εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Καλά το λέτε εσείς αυτό. Καλά το λέτε, κύριε Στανίδη, και έτσι είναι. Συντονιστή πολιτικής προστασίας πάντως δεν έχει περιφέρεια, έτσι. Το λέω. Κοιτάξτε, κύριε Πιτσιάβα. Όχι. Εμείς έχουμε τον κύριο Στανίδη και τον κύριο Στανίδη εμπιστευόμαστε και ρωτάμε. Δεν το λέω. Προφανώς δεν είναι μορφή. Απλά το λέω επειδή είναι μια θέση που δημιουργήθηκε και δεν έχει πληρωθεί. Αυτό το λέω. Δεν είπα κάτι. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πιτσιάβα, ο Περιφερειάρχης έχει τέσσερις χωρικούς αντιπεριφερειάρχης, έναν σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Συμφωνώ. Έχει τέσσερις μόνιμους υπαλλήλους στην πολιτική προστασία που βρίσκονται απίκο 24 ώρες το 24ωρο και οποιαδήποτε μέρα, οποιαδήποτε ώρα και αν σε κάτι θα ενημερώνονται και ενημερώνουν, έτσι ώστε με τον αντίστοιχο χωρικό αντιπεριφερειάρχη αλλά και με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας να δράσουν τοπικά και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ενδεχομένως θα διεκδικηθούν. Οπότε δεν υπάρχει και κανένα απολύτως κενό. Ο νόμος βρίσκεται σε αναστολή. Έχει αναστολή η εφαρμογή του νόμου που προέβλεπε την λειτουργία περιφερειακών συντονιστικών οργάνων. Οπότε λειτουργούμε ακόμη όπως λειτουργούσαμε μέχρι τώρα με το προηγούμενο καθεστώς. Και λειτουργείτε πάρα πολύ καλά, κύριε Στανίδη. Εμείς δεν το αφισβητούμε αυτό προφανώς. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε και καλά. Να σας ευχηθούμε να έχετε έναν ομαλό χειμώνα. Ναι. Να τα έχουμε τα κρύα μας να τους να μην υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα να μην έχουμε και να μην ξενυχτάτε πολύ αυτό. Και απλώς να σας βγάζουμε για να ενημερώνετε για τα καιρικά φαινόμενα και όχι να σας ρωτάμε γιατί δεν πήγε καλά εκεί, γιατί έτσι. Που έχουμε προβλήματα κλπ. Ένας ομαλός χειμώνας να είναι αυτό. Εμείς έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε όποτε έτσι. Υπάρχει έκτακτο δελτίο. Αυτό προβλέπεται στο γενικό σχέδιο και στο τοπικό σχέδιο που έχουμε για να υπάρχει ετοιμότητα των υπηρεσιών. Αλλά θα θέλαμε και οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι, να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Σε κάθε περίπτωση να ξέρουν τα μέτρα αυτοπροστασίας, να ξέρουν πώς πρέπει να αντιδράσουν, πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Και όταν εκδίδεται έκτακτο δελτίο καιρού και ανακοινώνεται από τα κανάλια ή από την πολιτική μας social media, θα πρέπει άμεσα οι πολίτες να κινητοποιούνται και να εφαρμόζουν προληπτικά τα μέτρα αυτοπροστασίας για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σλάνη. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Προσοχή λοιπόν σε όλους μας. Εντάξει, εδώ τώρα τι να σου πω, ότι ακυρώνονται εκδρομές στα βουνά επειδή οι καιρικές συνθήκες θα είναι. Αλήθεια. Αλήθεια, τι να σου πω. Όλες που ξέρω. Α, μάλιστα. Ωραία. Ειδικά σε αυτά τα βουνά που ξέρεις, προφανώς καταλαβαίνεις ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ επικίνδυνες. Μπράβο στους διοργανωτές που είναι. Καλά. Ατομική ευθύνη και συλλογική ευθύνη. Έτσι, εμπειρία υπάρχει. Φυσικά υπάρχουν. Ωραία, φθινοπορεινή, περίπατη να πάτε, ωραία έτσι, μέρη έτσι. Και να βλέπετε τη βροχή να πέφτει. Είμαστε Δυτική Μακεδονία, ξέρουμε από αυτά. Φυσικά. Ζήση, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Γεια χαρά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 23 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσουν οι οδοστροσίες με άσφαλτο όλων των επιχειρήσεων πρωτογενού τομέα σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Ένα έργο το οποίο ξεκινάει άμεσα και θα ανακουφίσει 895 ωφελούμενες επιχειρήσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων του αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη για την ένταξη του μεγαλύτερου έργου όλων των εποχών με τίτλο Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενού τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που προγραμμάτισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης για ολόκληρη την επικράτεια της Δυτικής Μακεδονίας, στάλθηκαν οι επιστολές προς τους 5 δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας, ώστε να υπογραφεί η απαιτούμενη προγραμματική σύμβαση για να μπορέσουν οι υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα να προχωρήσουν στην δημοπράτηση του έργου. Ένα έργο για όλους τους επιχειρηματίες του πρωτογενού τομέα, χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, λοιπόν, έχουμε 895 ωφελούμενες επιχειρήσεις, 471 δρόμους, 372,88 χιλιόμετρα, 1.506.000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνεια οδοστροσίας και 20.118.000 συνολικό προϋπολογισμό. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται μία ακόμη τελευταία ευκαιρία στις επιχειρήσεις του πρωτογενού τομέα να συμμετέχουν στο ογκοδέστατο έργο και να κλείσει αυτό το πρόβλημα οριστικά και αμετάκλητα. Μετά το πέρας των εισηγήσεών μου στην Οικονομική Επιτροπή,
για το μεγαλύτερο έργο όλων των εποχών, όπως χαρακτηρίζουμε, για τον τομέα των επιχειρήσεων, πρωτογενούς τομέα, ξεκίνησε πλέον η διαδικασία για να αρχίσει να υλοποιείται αυτό το έργο. Και έτσι λοιπόν είναι η τρίτη φάση, η οποία μόλις τώρα τέλειωσε και η οποία, θα σας δώσω μόνο τα στοιχεία συγκεντρωτικά, να σας πω ότι πρόκειται για 895 ωφελούμενες επιχειρήσεις, 471 δρόμους που θα ασφαλτοστρωθούν και θα χαλικοστρωθούν, 373 χιλιόμετρα μήκος δρόμων, 1.506.000 τετραγωνικά μέτρα οδοστρωσίας και συνολικού προϋπολογισμού 20.118.000. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκεται σε εξέλιξη και δημοπράτηση και τις επόμενες μέρες αναμένουμε ο εργολάβος να ξεκινήσει την δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση έχει να κάνει με τις 113 επιχειρήσεις που είχαν αιτηθεί από το 2015 και εντεύθεν. Βάλαμε και εμείς κάποιες αιτήσεις στη δική μας την θητεία και έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε και εκεί και ξεκινάει η δεύτερη φάση, η οποία προβλέπει 62 δρόμους, 39 χιλιόμετρα, 113 επιχειρήσεις, 162.000 τετραγωνικά μέτρα οδοστρωσίας και το έργο φυσικά κοστολογήθηκε στα 2.400.000. Έτσι, η δεύτερη και η τρίτη φάση, αν κάνουμε το σύνολό τους, έχουμε 533 δρόμους, 413 χιλιόμετρα μήκος δρόμων, 1.008 επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα. Η επιφάνεια της οδοστρωσίας θα φτάσει το 1.668.292.000 τετραγωνικά μέτρα. Και ο προϋπολογισμός είναι της τάξης του 22.518.000 ευρώ. Από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή είχε γίνει επίσης ένα έργο της τάξης των 600.000 και έτσι λέμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 98% των επιχειρήσεων πρωτογενούς τομέα θα ασφαλτοστρωθούν, θα χαλικοστρωθούν. Είναι αυτό το μεγάλο το έργο. Δυστυχώς για αυτή την τρίτη φάση, παρόλο ότι είπαμε ότι πέρσι το Σεπτέμβριο θα μαζέψουμε όλες τις αιτήσεις, ακόμα υπάρχουν και μέχρι σήμερα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ίσως δεν ενημερώθηκαν και για αυτούς όμως υπάρχει η πρόβλεψη, είτε μέσα από το 15% των απροβλέπτων της υπηρεσίας, εφόσον μπορέσουν να ικανοποιηθούν το αίτημά τους. Διαφορετικά η βούληση του κυρίου Κασαπίδη είναι να γίνει μια τέταρτη εργολαβία, τέταρτη και οριστική φάση, όπου θα συμπεριλάβει όλους αυτούς που δεν μπόρεσαν για τον ΑΒ λόγο να αιτηθούν. Τα αιτήματα έρχονται ακόμη και σήμερα στο γραφείο μου και να είναι σίγουροι ότι αυτή η εργολαβία θα αφήσει το 100% των επιχειρήσεων πρωτογενούς τομέα, θα βελτιώσει όλες αυτές τις υποδομές του. Να σας πω χαρακτηριστικά επίσης ότι έχει ξεκινήσει τώρα η συγκέντρωση των ετοιμάτων όσον αφορά τις ιδρεύσεις αυτών των επιχειρήσεων και σε τρίτη φάση, όπως είπαμε, θα κοιτάξουμε να ασχοληθούμε με τον εξηλεκτρισμό. Άρα λοιπόν είναι ό,τι μεγαλύτερο γίνεται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, του κ. Γιώργου Κασαπίδη, για να μπορέσουν να βελτιωθούν όλες αυτές οι υποδομές στον πρωτογενή τομέα. Ας παρακολουθήσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την ομιλία της βουλευτής στο νομό Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Παρασκευής Βριτζίδου στο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των δομών υγείας. Έτσι λοιπόν τα νοσοκομεία και οι δομές λειτουργούν και λειτουργούν με έναν τρόπο επαρκή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε, δεν παρακολουθούμε την κατάσταση καθημερινά, διότι μας ενδιαφέρει να κάθε μέρα να είναι ασφαλής για τους πολίτες και οπωσδήποτε υπάρχει ένα ζήτημα με τους γιατρούς και με κάποιες ειδικότητες, οι οποίες η πρόταση ήταν να είναι δελεαστικές περισσότερο οι θέσεις, ήδη γίνεται με το παρόν νομοσχέδιο, αλλά βέβαια παρακολουθούμε τις εξελίξεις και οφείλουμε να συμβάλλουμε ακόμη περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί όντως τα νοσοκομεία έχουν σημασία και οι κλινικές όταν και λειτουργούν σωστά, έχοντας επάρκεια γιατρών και νοσηλευτών.
Και τέλος θέλω να αναφερθώ στο μεγάλο ζήτημα του εμβολιασμού που επίσης έχει γίνει, έχουν γίνει πάρα πολλά σχόλια για το αν υπήρξε επαρκής ενημέρωση ή αν πίστηκε ο κόσμος να εμβολιαστεί, αν έχει εμβολιαστεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων, πολιτών μας και γενικότερα αν πήγε καλά η όλη διαδικασία. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να παρατηρήσουμε όλη την εξέλιξη από την αρχή μέχρι σήμερα. Έχει εμβολιαστεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών μας. Ήδη έχουν προστατευτεί από δύσκολες καταστάσεις ομάδες ηλικιωμένων ή ευπαθών ομάδων. Και σήμερα έρχεται κι άλλο ένα μέτρο, το οποίο είχε τις δυσκολίες του, αλλά έχει δρομολογηθεί να εξελιχθεί και αυτό που αφορά τους ανθρώπους που ήταν άνθρωποι άστεγοι, πολίτες που δεν είχαν άμκα και δεν μπορούσαν να εμβολιαστούν. Υπάρχει η ανάλογη πρόβλεψη. Μπορεί να εκδοθεί προσωρινό άμκα και σε αυτούς τους πολίτες μέσα από τα ΚΕΠ, έτσι ώστε να μπορέσουν άμεσα να εμβολιαστούν. Υπάρχει μέρημνα λοιπόν για όλους τους πολίτες που το επιθυμούν. Δεν εμβολιάζονται αυτοί που δεν είναι προσωπική τους επιλογή. Όμως δεν αποκλείεται κανείς. Και υπάρχει αγώνας και προσπάθεια να οικοδομηθεί το τείχος προστασίας προς όλες τις κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ασφαλές αύριο. Τώρα ξεκινάει αύριο το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που διοργανώνεται του Πεθέ Κοζάνης. Η φετινή διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν 6 θεατρικές ομάδες από την περιοχή, είναι αφιερωμένο στη μνήμη του θεατράνθρωπου και πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ Κοζάνης, Γιάννη Καραχισαρίδη. Αφιερωμένο στη μνήμη του Γιάννη Καραχισαρίδη είναι το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που ξεκινάει αύριο 7 Οκτωβρίου στο ΔΠΘ Κοζάνης. Χθες και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου όλοι οι εκπρόσωποι φορέων είχαν μόνο έναν καλό λόγο να πούν για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘ την περίοδο 2007 έως 2016. Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία του ΔΠΘ να οργανώσει το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θεάσεων του Δήμου μας, της περιοχής μας και βεβαίως να χαιρετήσω και το γεγονός ότι αυτό το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Καραχισαρίδη. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του σαν εγώ δήμαρχος αυτός καλλιτεχνικός διευθυντής την περίοδο 9-14 να περάσουμε μαζί μια πολύ δημιουργική περίοδο το 2012 τη χρονιά του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Κοζάνης, όπου ο Γιάννης από το πρωί μέχρι το βράδυ έτρεχε και διεκπεραίωνε τις δεκάδες και νομίζω ήταν εκατοντάδα των εκδηλώσεων που είχαμε οργανώσει εκείνη την περίοδο. Και βεβαίως δεν στέκομαι μόνο σε αυτό. Αν κάτι νομίζω πρέπει να επισημάνω είναι η σημαντική δουλειά που έκανε στο να εμπλέξει τους ανθρώπους των τοπικών θεατρικών ομάδων στην λειτουργία του ΔΠΘ, στις παραγωγές του ΔΠΘ και μέσα από αυτήν την σύμπλεξη του τοπικού με το επαγγελματικό. Μόνο καλά πράγματα είδε αυτήν η πόλη στο επίπεδο των παραγωγών και της θεατρικής δημιουργίας. Σάββατο 25 Απριλίου 2020, η αποφράτα μέρα. 17 μήνες μετά την άφηξη του πιο θλιβερού μαντάτου και ακόμη το κορμί, ο νους και η ψυχή δεν μπορούν να το χωρέσουν. Ο Γιάννης Καραχισαρίδης δεν είναι πια εδώ. Η αίσθηση και η ελπίδα όλων μας είναι πως δεν έχει υποθεί μεγαλύτερο ψέμα από τούτο. Ο Γιάννης θα είναι πάντα εδώ. Πρώτο γραφείο αριστερά στον διόροφο της αίθουσας τέχνης, σκυμμένος πάνω από τον υπολογιστή του, να τρίβει το ταλαιπωρημένο του μουστάκι, να σχεδιάζει και να βάζει σε ενέργεια το όνειρό του για τον πολιτισμό. Το φεστιβάλ ξεκινάει 7 Οκτωβρίου. Την Πέμπτη που μας έρχεται τελειώνει, ολοκληρώνεται μάλλον στις 21 Νοεμβρίου. Στις δύο σκηνές του ΔΠΘ
την εναλλακτική σκηνή και την αίθουσα τέχνης, μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλοι τις παραστάσεις με ασφάλεια. Οι δύο αίθουσες είναι ασφαλείς χώροι, μεικτοί χώροι. Επιτρέπεται και το rapid test 48 ώρων. Με ένα προσιτό εισιτήριο, 7 ευρώ η κάθε παράσταση, και με ένα μεγάλο εκπτωτικό εισιτήριο, ενιαίο για όλες τις παραστάσεις, με έκπτωση 50%, δηλαδή 21 ευρώ για, και για τις 6 παραστάσεις. Η άνοδος, η δόξα, η επιτυχία, τα όνειρα όταν γίνονται πραγματικότητα. Αλλά και ένα χαμόγελο που ξεχάστηκε στη δίνη του χρόνου. Στιγμές ευτυχίας κατασπαρμένες στη ζωή μας. Στο φετινό Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου συμμετέχουν 6 ομάδες. Η Κόκκινη Κουίντα, το Βόρειο Πεδίο, ο Μικρασιατικός Σύλλογος Πολεμαϊδας, το Ονειρόδραμα, το Θεατροδρόμιο και η Θεατρική Σκηνή Κοζάνης. Θα παρουσιάσουμε ένα έργο της Άννας Ανδριανού. Τίτλος του είναι «Οι πιο δυνατές». Πρόκειται για μια εξαιρετική διασκευή του υπέροχου μονολόγου του Στρίνμπεργκ «Οι πιο δυνατοί». Δύο γυναίκες βρίσκονται παραμονή Χριστουγέννων σε ένα μπαρ. Είναι η γυναίκα γερωμένη του ίδιου άντρα. Όπου και εκεί ξεκινάει η αιώνια αντιπαλότητα, να το πω. Τη βλέπει η γυναίκα την ερωμένη εκεί και βρίσκει την ευκαιρία να βγάλει όλη της το θυμό, την ένταση, αρχίζει να την κατηγορεί. Βρίσκεται βέβαια σε θέση ισχύως. Τα δύο ερμένη του Αχιλλέα του Αρκωτή, ένας λαμισαίος Έλληνας συγγραφέας, είναι «Οι κλειστές πόρτες» και «Η ζωή μου ωραία». Και το τρίτο έργο είναι «Πώς θα την ουσία» η κυρία Μαρίτσα. Στο πρώτο έργο είναι ένα ζευγάρι το οποίο στο αδιέξοδο της εποχής μας, της κρίσης, εδώ βέβαια βάζει και άλλα στοιχεία. Ο συγγραφέας είναι πιο προσωπικά, πιο έτσι προσωπικά τέλεια. Και αφήνει το έργο και το τέλος σε ένα διέξοδο. Είμαστε και εμείς χαρούμενοι που θα συμμετέχουμε σε αυτή την γιορτή, σε αυτό το φεστιβάλ που προσκληθήκαμε από το Δημεθέ Κοζάνης και ευχαριστούμε φυσικά και προσωπικά τον καλλιτεχνικό διευθυντή αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημεθέ για αυτή την σπουδαία απόφαση. Και λέω σπουδαία απόφαση γιατί κακά τα ψέματα δεν ζούμε ακόμα μια κανονικότητα. Είμαστε ακόμα σε συνθήκες δύσκολες. Έχει αποδειχθεί ότι το θέατρο και πλήρωσε και νομίζω πληρώνει και δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα πληρώσει όλη αυτή την ανώμαλη κατάσταση που ζούμε εξαιτίας της πανδημίας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να παραμένουμε αισιόδοξοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέατρο περνάει δύσκολες στιγμές. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι που δεν έχει υποθεί για τον Γιάννη Καρχισαρίδη, όμως όσο και να υποθούν θα είναι λίγα. Νομίζω πως δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή την πόλη που να ασχολείται με τον πολιτισμό, να μην δέχτηκε την ενθάρρυνση και την υλοτροπή του, αλλά και την πάντοτε καλόβουλη και δημιουργική κριτική του. Κάπως έτσι ο Γιάννης Καρχισαρίδης κατάφερε να γίνει ο δικός μας άνθρωπος, απομακρύνοντάς μας από κάθε μικροψυχία. Και ακόμη νομίζω πως δεν υπάρχει θεατρική ομάδα στην περιοχή μας που να μην δέχτηκε την ευλογία της συνεργασίας του, πάντα με την καλύτερη πρόθεση, μα και διάθεση. Είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το φεστιβάλ. Δεν είμαστε χαρούμενοι γιατί το φεστιβάλ αυτό είναι στην τιμή του Γιάννη Καρχισαρίδη και μακάρι να ήταν εδώ μαζί μας ο Γιάννης και να μην χρειαζόταν να γίνει αυτό το φεστιβάλ στην μνήμη του. Όμως θεωρούμε καθήκον να συμμετάσχουμε γιατί ο Γιάννης Καρχισαρίδης στήριξε το Εραστεχνικό Θέατρο στη Λοζάνη και όλους μας και προσωπικά μας έδωσε ευκαιρίες να ανέβουμε και στο σανίδι του ΠΕΦΕ. Μας γέμισε εμπειρίες, μας δίδαξε πολλά πράγματα ως σκηνοθέτης. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης.
Σύννεφια με βροχοπτώσεις κατά διαστήματα προβλέπει για αύριο 5η 7 Οκτωβρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όνομα Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στον όνομα Καστοριάς από 7 έως 14, στον όνομα Γρεβενών από 8 έως 16 και στον όνομα Φλόρινας από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.